Κινητή μονάδα πρόληψης κληρονομικών καρδιολογικών νοσημάτων αποκτά η Περιφέρεια Κρήτης με στόχο το δωρεάν έλεγχο για καρδιολογικά νοσήματα 3.000 και πλέον παιδιών ηλικίας 14 έως 17 ετών μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Το όχημα διαθέτει τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό, ενώ σε έναν μήνα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της σημαντικής αυτής δράσης, με την Περιφέρεια Κρήτης να πρωτοπορεί σε επίπεδο χώρας. Ξεκινάμε πολύ σύντομα μια νέα μονάδα, την Κινητή Καρδιολογική Μονάδα Πρόληψης, όπου στόχο έχει να εξετάσει για τη χρονιά που έρχεται 3.000 παιδιά ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Ήδη έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Κρήτης και από την Επιτροπή και η Προγραμματική Σύμβαση με τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχει αγοραστεί, είναι εξοπλισμένο το αυτοκίνητο. Περιμένουμε κάποιες ακόμη λεπτομέρειες. Πιστεύουμε ότι τον άλλο μήνα θα έχουμε τα εγγένειά της εδώ μπροστά. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Κρήτης θα συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, ώστε να υπάρξει στελέχωση της Κινητής Μονάδας Πρόληψης με καρδιολόγο. Σε πρώτη φάση θα εξεταστούν παιδιά σε αθλητικά σωματεία του νησιού, ενώ σε δεύτερη φάση η κινητή μονάδα θα βρεθεί σε σχολεία. Και θα ελέγχει τα παιδιά για κληρονομικά νοσήματα. Θα γίνεται απόγευμα. Αυτή θα είναι η πρώτη της, η πιλωτική φάση. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη δεύτερη φάση, όπου θα πηγαίνει στα σχολεία πάντα σε αυτές τις ομάδες ηλικιακές που είπαμε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και εκεί θα συνεργαστούμε και με την καρδιολογική κλινική του Παγνή, όπου όταν βρεθεί ένα πρόβλημα, στη συνέχεια θα παραπέμπεται εκεί για περαιτέρω έλεγχο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε πεποίθηση πρόληψης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε παιδεία πρόληψης και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Και με τη βοήθειά σας θα το πετύχουμε καλύτερα. Αναφορικά με την κινητή μονάδα μαστογράφου της Περιφέρειας Κρήτης, αυτή συνεχίζει το ταξίδι ζωής σε όλο το νησί, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο σε όλες τις γυναίκες. Τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στην πλατεία Ελευθερίας μπροστά από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί σε χωριά της ενδοχώρας. Τη χρονιά που διανύουμε και μέχρι τώρα το Σεπτέμβρη έχει ξεπεράσει σε μαστογραφίες περίπου τις 3.000, άρα έχουν εξεταστεί πάνω από 3.000 γυναίκες στην Κρήτη. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο μήνας ο επόμενος, ο μήνας Οκτώβρης, είναι διεθνώς ως μήνας πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, όπου θα ενταθούν και θα πυκνώσουν οι δραστηριότητες της μονάδας.